Καλημερίζω και τον πρόεδρο των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών νομού Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Είμαστε αδιάγνωστοι, άρα υγιείς, οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως το λέτε, και μακάρι να το σκεφτόμαστε και όλοι μας έτσι, κύριε Χριστοφοράκη, γιατί κάπου πρέπει μάλλον και να τα φιλοσοφούμε λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε και να αντέξουμε. Κοιτάξτε, το μέγιστο αγαθό που το ξεχνάμε όλοι μας, έτσι, είναι η υγεία του κάθε ανθρώπου. Όλα τα υπόλοιπα για να πραγματοποιηθούν ή να ανταποκριθούμε, αν δεν είμαστε υγιείς και δεν μπορούμε, και πάση περιπτώσει έχουν σε δεύτερη μοίρα. Οπότε καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό στην καθημερινότητά μας, θα έλεγα εγώ. Όχι ότι εγώ το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό είναι για όλους μας να έχουμε πρώτο και βασικό. Βασικό μας μέλημα, την υγεία μας. Την υγεία μας, τον αγαπημένο άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την ακρίβεια κάποια στιγμή. Λοιπόν, ευχή να είναι όλα καλά. Υπάρχει μια σειρά με οικονομικές ειδήσεις, βεβαιότατα. Αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε εκείνο το θέμα και να το υπενθυμίσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών για το 2024 μέσω του ΙΕΦΚΑ. Η προθεσμία λήγει 31 πρώτου. Οι ασφαλισμένοι λένε που δεν θα υποβάλουν αίτηση δήλωση επιλογής μεταβολής, θα παραμείνουν για το 24 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος, αλλά από τη στιγμή που βγαίνει αυτή η είδηση κάτι σημαίνει και έχει τη δική της την σημασία για το αν θα πρέπει να επιλεχθεί ή όχι η ασφαλιστική κατηγορία. Ναι, να πούμε ότι από το 2020 ήδη πλέον οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα από 1η έως 31 Ιανουαρίου, οι ασφαλισμένοι του ΙΕΦΚΑ, οι αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή, δεν μιλάμε για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν το δικαίωμα από 1η έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτος να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Να τονίσουμε ότι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα, λίγες μέρες πριν προς το τέλος Δεκεμβρίου, ανακοινώνονται και τυχόν αυξήσεις που προκύπτουν, μιας και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών είναι συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό, με το μέσο όρο του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Οπότε ανακοινώνεται και μια αύξηση, ώστε να γνωρίζουν ποιο θα είναι το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μηνιαίως ως ασφαλιστικές φορές για το έτος που τρέχει. Η αύξηση αυτή έχει προσδιοριστεί στο 3,46% σε σχέση με πέρυσι και έτσι διαμορφώνεται, έτσι ενδεικτικά θα πω, η πρώτη ασφαλιστική κλάση πλέον των αυτοαπασχολούμενων πάει περίπου στα 250 ευρώ. 249, κάτι, εν πάση περιπτώσει, από 240 που ήταν πριν. Αντίστοιχες αυξήσεις έχουν και οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες είναι 6 και είναι άμεσα συνδεδεμένες με την σύνταξη που θα λάβει ο ελεύθερος επαγγελματίας όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Τι θέλω να τονίσω εδώ, ότι επειδή είχε προηγηθεί ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου που ήταν συνδεδεμένος με το εισόδημα και πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες βρέθηκαν να πληρώνουν υπερβολικά μεγάλα ποσά. Κάποιοι άλλοι βέβαια υπερβολικά μικρά. Αλλά ιδιαίτερα αυτοί που πληρώναν τα υπερβολικά μεγάλα ποσά, για όσους δηλαδή δήλωναν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ ετησίως, μια και είχε υπολογιστόν στο 27%, ήρθε ο νόμος Βρούτσι, γιατί ο νόμος Βρούτσι είναι αυτή η εγκύκλωση που συζητάμε, κατέβασε για την πρώτη χρονιά στα 210 ευρώ την πρωτοασφαλιστική κλάση, με αποτέλεσμα, να μην κουράσω τον κόσμο, πολλοί να παραμένουν στην πρώτη ασφαλιστική κλάση. Η πρώτη ασφαλιστική κλάση παραπέμπει σε μισθό που ισούται του κατώτατου σε σύνταξη που παραπέμπει τη σύνταξη του κατώτατου νομοθετημένου μισθού. Άρα λοιπόν, όσο πλησιάζουν προς συνταξιοδότηση και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, καλό θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ανεβαίνουν ασφαλιστικές
ούτως ώστε να λάβουν μια, αν θέλετε, αξιοπρεπή σύνταξη. Και θέλω να σας προλάβω, πριν μου το πείτε εσείς, και να πω ότι μέχρι να φτάσουμε στη σύνταξη, πόσα άλλα ασφαλιστικά θα έχουν αλλάξει. Ό,τι και να αλλάξει, οι εισφορές που καταβάλουμε στη διάρκεια του εργασιακού μας βίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους για να προσδιοριστεί το τελευταίο, τελικά η σύνταξη που θα λάβουμε. Και βέβαια όταν μιλάμε για παράλληλη σύνταξη, ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν δεν έχουν συμπληρωθεί πόσα ακριβώς θα πάρει ο κάθε συνταξιοδοτούμενος. Ανοίγουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ούτως ή άλλως, κύριε Χριστοφοράκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά. Είπατε, ξεκίνησε από το 2020 αυτό το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι επιλογές είναι πολλές, με την έννοια αριθμητικά ότι γίνεται επιλογή διαφορετικού ταμείου από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Κοιτάξτε, γίνεται, για να πούμε καταρχήν ότι ασφαλιστικές κατηγορίες είναι 6, αν και σε αυτό προσθέσουμε και την ειδική κατηγορία που είναι για απασχολούμενους, σε αυτό απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, και μπορεί να ισχύσει την πρώτη πενταετία που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Πάμε στις 7. Η ειδική αυτή κατηγορία είναι η χαμηλότερη όλων και έχει ενταχθεί προκειμένου να βοηθηθούν στο ξεκίνημά τους ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό αφορά την κύρια σύνταξη. Και μετά υπάρχουν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες επικουρικά ταμεία ασφάλισης. Είναι ιδιαίτερα γνωστά, ας πούμε, των πολιτικών λιμενικών, των γιατρών, που είναι και υποχρεωτικά να εκπληρωθούν, να ενταχθούν σε αυτά. Αντίστοιχα και εκεί υπάρχει μια αντιστοίχηση των κατηγοριών από το 1 έως το 6. Για να καταλάβει ο κόσμος, η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία είναι στα 200, με συγχωρείτε, πριν είναι στα 250 ευρώ, 240 ευρώ, 239,46 διαμορφώνεται από 1η-1η-24 η πρώτη κατηγορία. Η έκτη, που είναι η υψηλότερη, διαμορφώνεται στα 645. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι κλίμακες που μπορεί καθένας να δει και να επιλέξει. Μάλιστα. Η επιλογή γίνεται άπαξ ετησίως, δηλαδή όποια επιλογή κάνει μέχρι 31 Ιανουαρίου, αυτή θα είναι μέχρι το τέλος του έτους. Δεν μπορούμε εμβόλυμα ενδιάμεσα ούτε να διορθώσουμε, ούτε να αλλάξουμε ασφαλιστική κατηγορία. Θα μπορέσουμε ξανά στις αρχές του επόμενου έτους να κάνουμε την επιλογή μας, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Μάλιστα. Είναι επιλογή και δεν είναι υποχρέωση σε σχέση με τα έτη που εργάζεται καθένας. Ωραία. Και μιλάμε με προθεσμίες. Αν ολοκληρώσαμε, το θέμα είναι δύο προθεσμίες, ιδιαίτερα η μία πλησιάζει προς το τέλος και θέλω να τις αναφέρω. Παρακαλώ. Είναι σημαντικές. Είναι έως 30 Ιανουαρίου θα πρέπει οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πληρούν τα κριτήρια και υποχρεούνται να μεταταγούν στο κανονικό καθεστώς, να κάνουν τη δήλωση μετάταξης στην αρμόδια ΔΟΗ μέσω των ετοιμάτων. Γίνεται αυτό. Και μάλιστα ακόμη πιο απλοποιημένο, ποιος γνωρίζει μπορεί να το κάνει και αυτόματα από τάξεις. Είναι όμως μέχρι 30 Ιανουαρίου, είναι μια ανασταλτική προθεσμία, δεν παίρνει παράταση αυτή. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν την υποχρέωση πολύ γρήγορα? Όσοι είχαν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος πωλήσεις άνω των 15.000 ευρώ ή έχουν εισπράξει επιδοτήσεις ανεξαρτήτως του έτους αναφοράς πάνω των 5.000 ευρώ. Ένα από τα δύο κριτήρια, αν έχουν υποχρέωση να μεταταγούν στο κανονικό καθεστώς των βιβλίων. Να πούμε και επιπλέον ότι έως τέλος Φεβρουαρίου μπορούν τα παντρεμένα ζευγάρια που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να κάνουν χωριστή δήλωση, με δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΗ, να διαχωρίσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά να είστε.